υπάρχουν ανασφαλότητας. Προφανώς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το θέμα και από την ίδια κοινωνία. Οι μηχανικοί και τα δουλειά, επειδή γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι ο τουρισμός για την κοινωνική ζωή του νησιού, είτε είμαστε επιβλέποντες, είτε εργολάβες ή υποδομές, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και δεν επιθυμούμε την όφηση όταν είμαστε σε δίκτυα με καταλήματα τουριστικά. Πρέπει όμως να δούμε σε αυτή την πρόταση κάτι πολύ σημαντικό. Ο κατασκευαστικός κλάδος δίνει δουλειά σε δεκάδες ειδικότητες τεχνητών και εργατών και εκατοντάδες συμπολίτες περιμένουν να ζήσουν και το καλοκαίρι από κάποια μεροκάματα. Οπότε είμαστε σαφώς αντίθετοι στην καθολική απαγόρευση οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο που νομίζω ότι εσείς. Η βάση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή να κινηθεί προς την κατεύθυνση της προστασίας όλων των συμφερόντων και των αυτών που έχουν σε σχέση με τις επιχειρήσεις του τουρισμού και αυτών όμως που ασχολούνται με τον οικονομικό κλάδο. Αυτά που προτείνουμε και τα οποία νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων τα πληρούμε, είναι μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει εγκύτητα σε τουριστικά καταλήμματα και προφανώς ενοχλούν τους διαμόρφους σε αυτά, να υπάρχει περιορισμός της ιδιωτέρως πληγές εργασίες, όπως είπατε και εσείς, όπως είναι οι εξκαφές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υδράτος, έχουμε ακούσει το πόσο πολυστόλογο είναι. Να υπάρχει αυστηρή τήρηση του οκταώρου μεταξύ των ορών κινήσεις υγείας, δηλαδή το διάστημα 7 με 3, όμως σε αυτό, στις 2 πρώτες ώρες, και συνηθίζεται αυτό, 7 με 9, η όκληση είναι περίπου στο ελάχιστο. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες εργασίες που είναι σοφές. Και στη συνέχεια, πραγματοποίηση εργασιών ίδιας όκλησης και μέχρι τις 3 αυστηρά. Η απόφαση όμως που ενδεχομένως θα πάρει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνουμε να ληφθεί κατόπιν μια διαβούλευση με όλους τους ανώδους φορείς και εμάς ως το Δημοτικό, όπως και των εργολητών, τους συλλόγους ξενοδόχων και καταλήμματιών και των μεταπληματιών και ανοιχτό κάλεσμα προς εργολάβους και προς όπως εργαζομένα. Αυτά ήταν.